Μουδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία μετά από την επιβολή του lockdown στα Χανιά εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων. Από σήμερα στη 1 μετά τα μεσάνυχτα απαγορεύεται η κυκλοφορία έως και τις 6 το πρωί, με εξαίρεση όσους κινούνται για σοβαρούς λόγους υγείας ή για λόγους εργασίας. Παράλληλα, απαγορεύεται και η μουσική όλο το 24ωρο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας. Οι καταστηματάρχες είναι ξανά σε απόγνωση. Πάνω αυτό που λέμε, πήγαμε να ανασάνουμε λιγάκι, τώρα έχετε αυτή η καταστροφική εξέλιξη. Σαν σύλλογος ποτέ δεν εναντιωθήκαμε στο σκεπτικό ή στην επιστημονική βάση των υγειονομικών μέτρων, αλλά μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο το έχουμε ζήσει, το έχουμε δει και αμφιβάλλουμε κατά πόσο βοηθάει. Τουλάχιστον στην εστίαση το πράγμα ελεγχόταν. Η διανομή θα έχετε περισσότερη δουλειά. Πιστεύουμε πως ναι. Τώρα θα δείξει, γιατί και πάλι όμως καταργούνται πολλές δουλειές. Τα διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης είναι αρκετά τσουχτερά, ενώ το μέτρο θα επανεξεταστεί την Παρασκευή 13 Αυγούστου. Ελπίζουμε να είναι μόνο μέχρι τις 13. Ο κλάδος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και συνεχίζει να χτυπιέται. Φανταστείτε ότι με το ζόρι βρίσκαμε προσωπικό φέτος. Για πόσες επιχειρηματίες, για πόσα μαγαζιά μιλάμε και πόσοι είναι οι παραβάτες, οι παραβάτες είναι πάρα πολύ πιο μικροί. Δηλαδή για άλλη μια φορά στοχοποιείται πάλι η εστίαση. Πώς έχει ο κόσμος γενικά παίρνει τα μέτρα ασφαλείας? Άλλοι και άλλοι. Οι νέοι προσέχουν? Και αυτοί άλλοι και άλλοι. Έτσι κι αλλιώς δεν πολύ πάμε μόνο και πουθενά, αφού γίνεται χαμός. Και με τα κρούσματα και με αυτά γίνεται χαμός. Πιστεύετε ότι θα έχει επιπτώσεις αυτή η ιστορία στον τουρισμό και στους επισκέπτες? Σίγουρα θα έχει. Όπως επισημαίνουν οι πολίτες, ο κόσμος είναι συνήθως απρόσεκτος ή υπερεκτιμά τον εαυτό του και θεωρεί ότι το απρόοπτο δεν μπορεί να του συμβεί. Μετά τις 1, οπωσδήποτε κάποιοι κίνδυνοι υπάρχουν. Όσοι έχουν παιδιά, σίγουρα θα συμφωνήσουν. Δεν έπρεπε να κλείσουν, αλλά άμα το επιβάλλει ο κορονοϊός, τι θα κάνουμε? Αυτό θα έχει επιπτώσει στον τουρισμό? Οπωσδήποτε θα έχει επιπτώσει. Αλλά αλλιώς δεν γίνεται. Τ' άκουσα στην τηλεόραση. Τι να σας πω, θα δεν βάζω μυαλό. Α, για μισή κορονοϊό. Να τι γίνεται. Πήγαινε. Στη θάλασσα, ο ένας θα πάει στον άλλον. Δεν προσέχουν. Και δεν προσέχουν, αλλά και ας βάλουν και λίγο μυαλό. Δεν έχουν. Δυστυχώς. Παιδιά, καλά θα κάνουν.